Άννα μου, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει σε ένα φιλανθρωπικό fashion show. Θα ήθελα να μας πεις λίγες λεπτομέρειες και επίσης τι βλέπουμε και εδώ στο χώρο σου τη συλλογή που έχεις ετοιμάσει, από πού είναι εμπνευσμένη. Καλώς ορίσατε στο δικό μου χώρο. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά λαμβάνω μέρος σε φιλανθρωπικό fashion show. Αυτή τη φορά είναι με τον Πασικάφ και όλα τα έσοδα θα πάνε για τον Πασικάφ. Εγώ και ο Γκρέκορη την 1η Νοεμβρίου στο Όκιο. Η ώρα προέλευσης είναι η ώρα 8 και το fashion show στις 8.30 ώρα. Τα εισιτήρια είναι στα 20 ευρώ και μπορείτε να τα βρείτε από το δικό μου χώρο, από τον Γκρέκορη, από τον Πασικάφ. Τι θα μας παρουσιάσεις, η συλλογή σου, πόσα κομμάτια, τι θα δούμε, έτσι όπως βλέπω και τώρα εδώ είναι έτσι μια εντελώς διαφορετική συλλογή και τα λάστιχα, αλλά βλέπουμε και πολύ λάμψη. Αρκετά ρούχα με κεντήματα και πέτρες, σε χρώματα παστέλ, όλο λάμψη. Πόσα κομμάτια θα δούμε? Θα δούμε 25 κομμάτια από τη δική μου συλλογή και 25 από τον Γκρέκορη. Στο σύνολο θα δείξουμε 50 κομμάτια και οι δύο μαζί. Τι είναι αυτό που, από πού εμπνεύστηκες για αυτήν τη συλλογή? Όπως και στις προηγούμενες και σε αυτήν, πηγή μου έμπνευσης είναι η γυναίκα της καθημερινότητας, οι φίλες μου, οι πελάτησες μου, η μητέρα μου και κάθε φορά εξαρτάται το πώς είμαι αισθηματικά, μου βγαίνει και στη συλλογή μου. Η συλλογή μου νομίζω αυτή τη φορά έχει περισσότερη λάμψη, είναι κομμάτια μοναδικά και με ιδιαίτερο ύφος. Δηλαδή είναι κομμάτια που μπορούν να φορεθούν σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και τώρα περιμένουμε και τα Χριστούγεννα, όλο και κάτι εξόδους και όλες οι κοπέλες θέλουν να φορήσουν κάτι πιο εντυπωσιακό. Πέρσι το χειμώνα είχαμε δει και μια πιο casual συλλογή. Φέτος θα υπάρχει διαθέσιμη εδώ στο χώρο σου? Η casual συλλογή είναι διαθέσιμη και φέτος και στο ατελείο μου και στα καταστήματα που συνεργάζομαι. Απλά δεν το έχω αναφέρει προηγουμένως γιατί είχαμε αναφερθεί για το fashion show που όπως ξέρουμε όλοι στο fashion show πάντα βάζουμε τα κομμάτια μας που είναι πιο ιδιαίτερα, πιο μοναδικά. Υπάρχουν και τα κομμάτια που είναι πιο εύκολα και η κάθε κοπέλα μπορεί να τα φορήσει στην καθημερινότητά της από το πρωί και μέχρι το βράδυ. Για να το ξαναπώ, η δαντέλα κυριαρχεί στο ύφος στο δικό μου ρούχο. Φέτος έχω και ζακέτες, παντελόνια, δηλαδή μπορεί να τα φορήσει μια κοπέλα από το πρωί μέχρι το βράδυ, να πάει στο γραφείο, να πάει για καφέ. Μπορούμε να, στο δικό μου χώρο μπορεί μια κοπέλα να ντυθεί από το πρωί μέχρι και στα σκαγιά της εκκλησίας. Έτσι όπως είπες για τα σκαγιά της εκκλησίας, θα ήθελα να μου αναφέρεις λίγο και τα νηφικά που δημιουργείς. Τα νηφικά είναι κάτι που δημιουργώ και μου αρέσει γιατί είναι μια ολόκληρη διαδικασία που τη στιγμή που η νύφη θα έρθει στο χώρο μου αρκετούς μήνες πριν θα συζητήσουμε, θα μου πει αυτή πώς το φαντάζεται, θα την βοηθήσω, θα το σχεδιάσουμε, θα το βγάλουμε σε ένα πρόχειρο ύφασμα να το δούμε, θα διαλέξουμε το ύφασμα και είναι μια διαδικασία που παίρνει αρκετούς μήνες και ζεις και εσύ το κάθε λεπτό της νύφης σαν να είναι και δικό σου. Δηλαδή δεν θα βρούμε τα παπούτσια, τα μαγιά, τα κοσμήματα. Δηλαδή για μένα είναι μια διαδικασία που είναι πολύ ευχάριστη. Κλείνοντας, θα ήθελα να μας πεις λίγο τις γραμμές και τα χρώματα που θα κυριαρχήσουν το χειμώνα 2017-18. Η μόδα φέτος είναι όλο λάμψη και ρομαντισμό. Τα κυρίαρχα χρώματα είναι τα παστέλ χρώματα, το κόκκινο είναι πολύ της μόδας φέτος που μπορεί να φορεθεί και όμορφα τα Χριστούγεννα, χρώματα φανταχτερά και χρώματα σε απαλές αποχρώσεις. Από ό,τι γνωρίζω ετοιμάζεις και κάτι με το Σβαρόφσκι. Μπορείς έτσι να μας μιλήσεις λίγο περισσότερο τι ακριβώς θα γίνει? Με επί την ευκαιρία ο Βάσος ο Ηλιάδης θα γιορτάσει τα 35 χρόνια της εταιρείας τους και σε 3 μέρες θα παρουσιάσουν όλες τις συλλογές από τα κοσμήματα, από τα ρολόγια στο Hilton. Η συνεργασία που μου ζητήθηκε και θα έχω με την Σβαρόφσκι, θα δημιουργήσω ένα φόρεμα που θα είναι όλο Σβαρόφσκι και τις μέρες αυτές θα γίνει δημοπρασία το φόρεμα και όλα τα έσοδα θα πάνε στον Πασικάφ.